Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Το ραντεβού της Τετάρτης σήμερα πραγματοποιείται στις 3 και 2 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή εδώ από τα κεντρικά στούντιο σήμερα του Super B. Καλεσμένος στην εκπομπή μας ο κύριος Νίκος Σωτηρόπουλος, γνωστός σε όλους σας και από άλλες εμφανίσεις, από το δικό μας εδώ τηλεοπτικό σταθμό, ναι. Σε άλλες εκπομπές κυρίως που αφορούσαν εκκλησιαστικά θέματα, δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Σωτηρόπουλος είναι γνωστός θεολόγος, η πρόσφατη περιπέτειά του έχει γίνει γνωστή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και όπου υπάρχουν στον κόσμο ορθόδοξοι. Ο αφορισμός του, και δεν θα συζητήσουμε κυρίως γι' αυτό σήμερα, άλλωστε είναι μια ιστορία η οποία νομίζω έχει αναλυθεί πλήρως, έχει γραφεί στις εφημερίδες και τις τοπικές και στα ραδιόφωνα αλλά και εδώ αναλυτικά. Και διεξοδικά έχει συζητηθεί το τι ακριβώς συνέβη. Η θέση μας άλλωστε είναι γνωστή και δημόσια έχω πει ότι κακώς αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρίσκεται κατά τη γνώμη του Πατριαρχείου, τώρα το βρίσκεται είναι αλουνού Παπά Ευαγγέλιο νομίζω. Καλά κάνετε αυτή τη διευκρίνηση. Κατά την άποψη βεβαίως του Οικουμενικού Πατριαρχείου αυτής της περιβόητης συνόδου, η οποία μάλλον δεν μπορεί κανείς να τη θεωρήσει και νόμιμη. Αντικανονική. Άγνωστο το σχήμα αυτής της συνόδου. Στο βάρτσο παρουσίας. Στην ιστορία της Εκκλησίας. Δεν μπορεί ένας πατριάρχης να καλεί τους φίλους του, εκλεκτικά δηλαδή, και να κάνει σύνοδο. Μάλιστα. Δεν θα είναι αυτό το θέμα μας όμως, κύριε Σωτηρόπουλε. Το είπαμε. Θα μιλήσουμε για άλλα ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία μας, αλλά κυρίως και τον κόσμο. Και σήμερα είναι θέματα που πραγματικά αφορούν τον κάθε πιστό πολίτη. Ο κύριος Σωτηρόπουλος ήρθε εδώ με την ιδιότητά του ως θεολόγος, ως χριστιανός ορθόδοξος, ο οποίος ανήκει στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και έτσι τον υποδεχόμαστε και τον ευχαριστούμε θερμά που μας τιμά με την παρουσία του σήμερα εδώ. Κύριε Σωτηρόπουλε. Εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να ομιλήσω. Όποτε έρχεστε στην Πάτρα και ανακαλύπτω ότι βρίσκεστε εδώ, πάντα σας κλείνω αυτό το ραντεβού για να τα λέμε. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για μερικά θέματα που μας έχουν προβληματίσει, εμένα τουλάχιστον δημοσιογραφικά με έχουν προβληματίσει, με την έννοια ότι αρκετοί συμπολίτες κατά καιρούς μας ρωτάνε κάποια πράγματα. Έχω μαζέψει αυτές τις απορίες που αφορούν την Εκκλησία, αφορούν κάποια πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και θα ήθελα να σας τα θέσω να μας δώσετε τις θεολογικές σας γνώσεις πάνω σε αυτά. Παρακαλώ. Προτού θέσετε τις απορίες σας, να μνημονεύσω ένα λόγο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είπε κάποιος, για να λύσει κανείς όλες τις απορίες του ανθρώπου πρέπει να είναι Θεός, όχι άνθρωπος. Καλά, εμπάρχτος, εγώ επικαλούμε την εμπειρία σας. Θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν. Κατά το δυνατόν. Κύριε Σωτηρόπουλε, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε μία, αν μου επιτραπεί ο όρος, δεν είναι δόκιμος, μάλλον είναι απλοϊκός, μία μοναχολογία. Μιλάμε πολύ για τα μοναστήρια. Βλέπω κάποιες εκπομπές σε κεντρικά τηλεοπτικά δίκτυα της Αθήνας που γίνεται ένα φοβερό καλαμπούρι κάθε φορά. Αν έπρεπε το παιδί της να πάει στο μοναστήρι, δεν έπρεπε. Φέρτε τώρα παιδιά από το μοναστήρι, βαράνε τις πόρτες, στείνει ο ένας τον άλλονε. Καλόγεροι με το σχήμα εδώ, μεγαλόσχημοι είναι αυτοί, υποτίθεται. Μπορεί και να δεν το ξέρω εγώ, άλλωστε δεν έχω διατελέσει ηγούμενος. Βγαίνουν έξω, βαράνε τις πόρτες. Του σου μάνα που με γέννησες, μασκαρά τον αδερφό του, ο αδερφός φτύνει τον καλόγερο και γίνεται ένα φοβερό αλυσιβερίσι. Διάφοροι ειδικοί αναλύουν το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε και εγώ ρωτάω ευθέως, ένας νέος 18 χρονών που αποφασίζει για την κυβέρνηση του ελληνικού κράτους, δεν μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του να πάει μοναχός ή όχι? Ασφαλώς. Ο άνθρωπος που έχει νόμιμη ηλικία έχει και το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως. Μάλιστα. Το ένα είναι αυτό. Άλλοι διαθέτουν τον εαυτό τους για την ασωτεία. Και δεν αναστατώνεται η ανθρώπινη κοινωνία για τόσους οι οποίοι ασωτεύουν και καταστρέφονται και για τον εαυτό τους και για την πατρίδα και για την Εκκλησία. Μάλιστα. Αναστατώνονται όταν πρόκειται κάποιος να γίνει μοναχός, να αφιερωθεί στο Θεό. Ομιλώ για τους αληθινούς μοναχούς. Για τους κανονικούς. Για τους αληθινούς μοναχούς. Θα μιλήσουμε για αυτή τη διάκριση που κάνετε, γιατί είναι μια πρόκληση. Διότι υπάρχουν καλοί μοναχοί, υπάρχουν μέσα στον μοναχισμό και τα σκάρτα. Να το πούμε μετά αυτό. Να συνεχίσω το ερώτημά μου και να σας ρωτήσω εάν πολλές φορές από κάποιες μονές, είτε του Αγίου Όρους μπορεί να είναι αυτές οι μονές, είτε της κανονικής ελληνικής εκκλησίας, είτε του παλαιού ημερολογίου που και αυτή η Ορθόδοξη είναι,
Καλά, η πίστη είναι η ίδια. Η πίστη είναι και στο παλιό ημερολόγιο. Δεν μπορεί να του κατηγορήσει κανεί ότι δεν είναι χριστιανοί αυτοί οι άνθρωποι. Σαφώς όχι, και θα ήταν άδικο να το κάνουμε αυτό. Στις ίδιες εικόνες προσκυνάνε, τα ίδια μυστήρια έχουν. Τα ίδια δόγματα. Τα ίδια δόγματα έχουν, τους κανόνες έχουν. Δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με τις ημέρες. Είναι ένα ζήτημα κακώς δημιουργήθηκε, και ο πατήρ Αυγουστίνος κάποτε τους είχε πει ότι να συζητήσουμε μαζί σας, αλλά με ποιους. Είσαστε και 10 ομάδες. Το θυμάστε αυτό. Ναι, έχουν κατατιμηθεί σε 10 περίπου ομάδες. Ναι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσουμε για το παλιό ημερολόγιο, γιατί αν το κάναμε αυτό θα έπρεπε να έχουμε και την άλλη πλευρά εδώ. Εσείς δεν ανήκετε σε αυτό, έτσι κι αλλιώς ανήκετε στο νέο ημερολόγιο. Όμως δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Συμπαθώ όμως τους παλιοημερολογίτες. Αυτοί παραξηγούν τις προθέσεις μας. Καμιά φορά. Ναι, από κακυποψία, ίσως. Ασφαλώς. Όσοι είναι ζηλωτέ, είναι άνθρωποι άξιοι θαυμασμού. Ο φανατισμός βέβαια βλάπτει, απορρίπτεται. Υπάρχουν και μερικά προβληματάκια. Εγώ να πάω στα μοναστήρια τώρα και στο μοναχισμό. Υπάρχουν ναι ή όχι, κατά την άποψή σας και κατά την γνώμη σας, από την βαθιά εμπειρία που έχετε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, περιπτώσεις μονών όπου υφαρπάζουν στην κυριολεξία τα παιδιά μέσα από τις οικογένειες, τα πείθουν γι' αυτό, χωρίς να είναι έτοιμα αυτά ουσιαστικά για να συμμετάσχουν σε μια τέτοια μυστηριακή διαδικασία, θα λέγαμε? Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, και γι' αυτό οι πατέρες οι αρχαίοι απαιτούσαν τα παιδιά να ενηλικιώνονται και να αποφασίζουν πλέον μόνα τους, χωρίς επηρεασμό, χωρίς πλήση εγκεφάλου, θα λέγαμε σήμερα, να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο. Είναι μερικοί μοναχοί, σούπερ μοναχικοί, οι οποίοι κάνουν πλήση εγκεφάλου, και μικρά παιδιά ακόμη τα αποσπούν για τα μοναστήρια. Πώς αυτό το καταδικάζεται από την αρχαία εκκλησία. Πώς το αντιμετωπίζει σήμερα η εκκλησία αυτό, κατά τη γνώμη σας? Αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, ή εν πάση περιπτώσει έχουμε ρίξει πολύ νερό στο κρασί μας, δεν μας νοιάζει, δεν ασχολούμεθα? Κύριε Χατζή, όταν λέμε πώς το αντιμετωπίζει η Εκκλησία, τι εννοούμε Εκκλησία? Ας πούμε, αν για παράδειγμα, επειδή συνδέεστε. Όχι. Ναι. Εσείς συνδέεστε στενά χρόνια τώρα με τον Επίσκοπο Φλωρίνης. Ναι. Πώς το αντιμετωπίζει αυτός? Επιτρέπει στην Επισκοπή του να γίνονται τέτοια πράγματα? Φροντίζει ο Επίσκοπος? Έχει το δικαίωμα να φροντίζει, έτσι ώστε στα μοναστήρια της περιοχής του να μην υπάρχουν παρατράγουδα και όλα αυτά? Ασφαλώς φροντίζει και λαμβάνει τα μέτρα του, διότι είναι λεπτά ζητήματα αυτά. Δεδομένου και του αντιμοναχικού πνεύματος που υπάρχει σήμερα στον κοσμικό χώρο. Μήπως αυτό το αντιμοναχικό πνεύμα όμως δημιουργήθηκε εξ αφορμής αυτών των γεγονότων και αναγκάστηκε ο κόσμος να αντιδράσει και να αμυνθεί? Έχω την εντύπωση ότι είναι περιπτώσεις που δικαίως τις επικρίνουν οι δημοσιογράφοι, τα μέσα της ενημερώσεως, αλλά είναι και περιπτώσεις σκανδαλοθυρίας, που από ένα πνεύμα κοσμικό και αντιχριστιανικό, αντιπνευματικό πνεύμα, λοιπόν είναι ένα οξύμορο που λέμε αντιπνευματικό πνεύμα, διώκουν τα μοναστήρια και προσπαθούν να ανακαλύψουν σκάνδαλα ή και δημιουργούν σκάνδαλα για να μειώσουν τον μοναχισμό. Ο οποίος μοναχισμός είναι ένας τρόπος πνευματικής ζωής, ένας τρόπος τελειώσεως πνευματικής, έχει καταξιωθεί από την Εκκλησία. Έχουμε αναρρύθμιτο πλήθος Αγίων Μοναχών, όπως ήταν ο Μέγας Αντώνιος, όπως ο Μέγας Ευθύμιος, ο Μέγας Θεοδόσιος και άλλοι. Ναι. Σήμερα πιστεύετε ότι δικαίως ορισμένες οικογένειες αντιδρούν? Μήπως η οικογένεια σήμερα το παρατραβάει κάπου, δεν αφήνει το παιδί από μόνο του να αποφασίσει ποιο δρόμο θα διαλέξει? Και σε τελευταία ανάλυση, πιστεύετε, κύριε Σωτηρόπουλο, ότι ένα παιδί, όπως είπα στον πρόλογο της εκπομπής, έστω και 18 χρόνια, που αποφασίζει για το ποιος θα είναι κυβερνήτης της Ελλάδος, μπορεί να αποφασίσει για το τι θα κάνει τα υπόλοιπα 40 χρόνια της ζωής του? Μήπως είναι λίγο παρακινδυνευμένο να το αφήσουμε ελεύθερο αυτό, όταν η ίδια η Εκκλησία μιλάει ότι την νεολαία πρέπει να την προστατεύουμε, να τη συμβουλεύουμε κτλ, κτλ? Εκεί πρέπει να την προστατεύουμε. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να την αφήνουμε ελεύθερη να αποφασίζει για το βίο του ένας νέος, έτσι χωρίς. Τους νέους, κύριε Χατζή, πρέπει να τους συμβουλεύουμε πάντα με το πνεύμα το χριστιανικό, της χριστιανικής πίστεως και της χριστιανικής ηθικής.
Και πέραν τούτο, εφόσον έχουν, βρίσκονται σε νόμιμη ηλικία, είναι υπεύθυνοι για τις επιλογές τους και για τις αποφάσεις τους. Υπάρχει όμως γενικώς, οι εξαιρέσεις είναι σπανιότατες, αντιμοναχικό πνεύμα στις οικογένειες. Εάν δηλαδή... Μας αρέσει να πηγαίνουμε στα μοναστήρια, αλλά μην γίνει το παιδί μας μοναχός. Έτσι ακριβώς. Να υπάρχουν άλλα κορόιδα να μονάζουν, να συντηρούν τα μοναστήρια και μην να πηγαίνουμε έτσι για ρομαντικούς λόγους, για λόγους αναψυχής, να διασκεδάζουμε κάπως την ανία μας, να λέμε ότι τα μοναστήρια είναι τόποι αναπαύσεως, είναι πνευματικές οάσεις και να πηγαίνουν οι άλλοι στα μοναστήρια, αλλά αν ένα δικό μας παιδί πάει στο μοναστήρι, αναστατώνουμε εκκλησία και πολιτεία και όλα τα μέσα της ενημερώσεως. Αυτό είναι αντιχριστιανική τακτική, την οποία καταδικάζει η Εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει γράψει για αυτό το θέμα ομιλίες προς άπιστον πατέρα, ο οποίος αντιδρούσε διότι το παιδί του πήγε και έγινε μοναχός. Προς άπιστον πατέρα, δηλαδή μπορεί να εκκλησιάζεται ένας πατέρας, μια μάνα, λοιπόν, να ανοίγει το στόμα του και να κοινωνάει, λοιπόν, να εξομολογείται, να διαβάζει γραφές, να προσεύχεται, να τρέχει σε μοναστήρια, σε αγρυπνίες. Και αν ένα παιδί του αποφασίζει να γίνει μοναχός ή θεολόγος ή ιεραπόστολος, να χαλάνε τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω μια και μιλάμε για τον μοναχισμό κάτι προσωπικό. Άλλο που πρέπει να εξετάζουν, ναι, επειδή είπατε πρέπει να συμβολεύουν οι γονείς τα παιδιά τους. Οι γονείς, αν ένα παιδί αποφασίζει να αφιερωθεί στο Θεό, πρέπει να εξετάζουν πού θα πάει. Αν είναι ένα καλό μοναστήρι, ένας καλός γέροντας. Γιατί είπαμε στον κόσμο, ανάμεικτα είναι τα πράγματα, ή μόνο οι καλοί είναι και οι κακοί. Βεβαίως. Πρέπει να εξετάζονται καλώς τα πράγματα. Εσείς, κύριε Σαντινόπουλο, γιατί δεν γίνεται μοναχός? Εγώ κατ' ουσίαν μοναχός είμαι. Το ξέρω, αλλά γιατί δεν γίνεται. Η αγαμία είναι κατ' ουσίαν μοναχισμός. Ο μοναχισμός είναι αγαμία, ακτιμοσύνη και υπακοή στο πνευματικό προϊστάμενο. Μοναχός με την συνήθεια έννοια, ρασοφόρος μοναχός, δεν έγινα, διότι ούτε είχα αυτή την κλίση. Αλλά και αν ήμουν μοναχός ή παπάς, θα με τσουβάλιζαν εύκολα οι δεσποτάδες. Τώρα με τη γραβάτα μπορώ να περιοδεύω από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία και να κηρύττω το εφθαρσό στο Ευαγγέλιο και την Ορθοδοξία και να καταπολεμώ τις αιρέσεις και τις αντικανονικές πράξεις κακών αρχιερέων και ιερέων. Μάλιστα. Να πάμε σε. Δεν ξέρω, βέβαια, φαντάζομαι ότι και εσείς, κυρίες και κύριοι, θα θέλετε να ξέρετε πολλά περισσότερα για αυτήν την ιστορία που λέγεται μοναχισμός. Εμείς δεν θα το εξαντλήσουμε το θέμα σήμερα. Εγώ ήθελα να κάνω αυτό το ερώτημα στον κύριο Σωτηρόπουλο, εφόσον ετέθη από πολλούς φίλους, κατά διαστήματα τίθενται κάποια ερωτήματα, και γι' αυτό και σας το πέρασα για να ακούσουμε τη δική σας απάντηση. Εν ολίγης μου λέτε ότι πρέπει να υπάρξει η χρυσή τομή στην ιστορία, ούτε από τη μια μεριά πρέπει να υπάρξουν τραβηγμένα πράγματα, ούτε από τις οικογένειες, ούτε από τα μοναστήρια, και να προσέχουμε σε ποια μοναστήρια πάνε τα παιδιά μας. Στην περίπτωση όμως που πραγματικά αποκαλύπτεται ότι μία μονή δεν κάνει καλά τη δουλειά της, γίνονται διάφορα παρατράγουδα, τα γνωρίζουμε, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, λέω για χή μοναστήρι στην Καβάλα, δεν έχει σημασία, ασκείται ποινική δίωξη από τις αγγελικές αρχές, γίνεται ένα τζερτζελές, το μοναστήρι κάνει μήνυση στους δημοσιογράφους, τρέχουν οι δημοσιογράφοι στα δικαστήρια, ορκίζονται οι καλόγεροι, γίνεται άλλη συμβερίση φοβερό. Αυτά είναι ορθόδοξα πράγματα. Ασφαλώς δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Είναι ορθόδοξα πράγματα αυτά. Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, πουθενά ο Χριστός να λέει, ή εσείς που είστε γνώστης της Καινής Διαθήκης, να λέει πουθενά ότι πήγαινε να ορκίζεσαι στα δικαστήρια και να τρέχει στα δικαστήρια τον ένα και τον άλλον. Αυτό λέει. Λοιπόν, εγώ είμαι κατά του όρκου. Εγώ το λέω, το σας ρωτώ αυτές. Διότι στην επί του όρους ομιλία ο Χριστός είπε ότι οικούστε ότι ερέθη της αρχαίης, ου και επί ορκίσεις αποδώσεις δε το Κυρίο του όρκου σου, να ορκίζεσαι αλλά να λες την αλήθεια και να εκπληρώνεις τις ένορκες υποσχέσεις σου. Εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ όμως είπε ο Χριστός, συμπληρώνοντας και τελειοποιώντας τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, σας λέγω μη ομός σε όλους. Να μην ορκίζεστε καθόλου. Αλλά δυστυχώς, κύριε Χατζή, στο ελληνικό κράτος, ενώ έγινε αρκετή συζήτηση και θόρυβος γύρω από το θέμα του όρκου, οι άρχοντές μας δεν εννοούν να καταργήσουν τον όρκο και εξαιρούν από την υποχρέωση να ορκίζονται ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, αιρετικούς, και εμάς τους Ορθοδόξους δεν μας εξαιρούν. Κάποτε είχα κληθεί
να δώσω, να καταθέσω εδώ για μια περίπτωση μιας χιλιάστρες εδώ στην Πάτρα που ίδρυσε τον Χριστό και κατέθεσα ανομωτή. Μου λέει η ανακρίτρια, θα επεμβεί ο εισαγγελέας και θα έχει περιπέτειας. Το επιδιώκω, λέω, να επεμβεί ο εισαγγελέας, να γίνει μήνυση και θα βάλω 60 δεσποτάδες μάρτυρες. Να δω, λέω, τι θα υποστηρίξουν. Μη ομώσει όλους, είπε ο Χριστός. Τελικώς δεν ασκήθηκε δίωξη εναντίον μου, διότι αρνήθηκα να ορκιστώ. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι το να πηγαίνουν μοναχοί, οι μοναχές, οι παπάδες στα δικαστήρια για να ορκίζονται είναι πράγμα που δεν τιμά, που είναι εκτός ορθοδοξίας, είναι εκτός εντολών. Είναι, αλλά πρέπει να πούμε όμως. Μη μου βάλετε νερό στο κρασί. Όχι, δεν βάζω νερό, ότι δυστυχώς. Πάνε. Δυστυχώς, όπως έχουν τα πράγματα στον ελληνικό χώρο, αναγκαζόμαστε και ορκιζόμαστε. Πηγαίνουμε στο στρατό, ορκιζόμαστε. Μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο, ορκιζόμαστε. Παίρνουμε πτυχίο, ορκιζόμαστε. Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα θέμα που επίσης μας έθεσαν φίλοι ακροατές. Θα τα πούμε γρήγορα γιατί είναι αρκετά αυτά που θα σας ρωτήσω. Κύριε Χατζή, ήθελα να προσθέσω κάτι. Όταν διώκεται ένα πρόσωπο και έχει το δίκιο με το μέρος του, όταν μάλιστα γίνεται και δημοσιογραφικός θόρυβος και έχει το δίκιο με το μέρος του, οφείλει πάντως να απολογηθεί, να υπερασπίσει την τιμή του. Διότι αν σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπερασπίζει κανείς την τιμή του, αυτό είναι προδοσία των χριστιανικών αρχών. Μάλιστα. Να πω, ο Χριστός έχει άλλη πρακτική όμως. Είναι όχι στα θέματα αυτά. Τον εσταυρώνανε, αλλά τσιμουδιά δεν έβγανε κύριε Σωτήρο. Απελογή του όμως, όταν κατηγορείταν ως βλάσιμος, ναι, ως ασεβής. Εκεί, άλλο σε θέμα. Σε ό,τι αφορούσε τη σχέση του με τον Θεό. Να αδικηθούμε σε πράγματα που δεν άπτονται της τιμής μας, σε υλικά πράγματα, το λέει το Ευαγγέλιο αυτό. Γιατί ούχι μάλλον να αδικήσετε, γιατί ούχι μάλλον να αποστηρίσετε και τρέχετε στα δικαστήρια, λέει, να σας δικάσω κοσμικοί άνθρωποι. Προτιμήστε να αδικηθείτε. Αλλά σε υλικά πράγματα, δευτερεύοντα πράγματα, σε θέματα τιμής πρέπει να υπερασπίζει κανείς τον εαυτό του. Πάμε σε ένα θέμα που τελευταίο καιρό πραγματικά έχει δημιουργήσει αίσθηση από ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από περιοδικά αθηναϊκά, το Κράσι του Γιώργου του Τράγκα ή το Νίτρο, όπου και ο Θέμος Αναστασιάδης μιλάει για τον Παπανδρέο και τη Λιάνη, μιλάνε για ξεματιάστρες. Μιλάνε για βότανα, μιλάνε για τέτοια. Εγώ δεν θα σας πάω στο πολιτικό μέρος, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει και εσάς άλλωστε. Μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε Έλληνες, ναι, και δυστυχώς επιτρέπουμε στο σατανά να κυβερνάει. Εγώ αυτό όταν οι αρχοντές μας συμβολεύονται, οι πολιτικοί άρχοντες, το σατανά, λοιπόν, τότε σημαίνει ότι στον τόπο, τον τόπο τούτο τον κυβερνάει ο σατανάς. Το ξεμάτιασμα, γιατί όλοι λέμε ρίξε μου ένα ξεμάτιασμα, νιώθω χάλια, είμαι ματιασμένος, είναι στην Ελλάδα. Η βασικανία. Ναι, πολύ ένα φαινόμενο καθημερινό. Ας πούμε, με τα λάδια τρέχουν με τις πετσέτες και τα κάνουν να κάνουν έτσι τα χέρια τους, κόντινε δεν κόντινε πετσέτα, τα γνωστά αυτά. Εδώ παλιά στην Πάτρα είχαμε μια γνωστή ξεματιάστρα, την Κοτέτσενα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ήταν γνωστή, διάσημη. Τώρα έχουμε τη Μάρθα, η οποία εμφανίστηκε στην Αθήνα, η οποία ξεμάτιαζε τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου και άλλα τρελά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν ξέρω αν εγώ κάνω λάθος που το λέω ότι είναι τρελά. Πάντως δεν ξέρω, εσείς ξεματιάζεστε. Εγώ δεν τα λέω τρελά, τα λέω δαιμονικά. Ναι. Διότι η Εκκλησία, κύριε Χατζή, δέχεται τη μαγεία, ότι υπάρχει μαγεία. Ναι. Ότι δηλαδή όπως άγιοι γίνονται όργανα του Θεού και με τη χάρη του Θεού κάνουν θαύματα, θεϊκά θαύματα. Έτσι και μάγοι, μάγισσες, πνευματιστέ, υπνοτιστέ, με τη δύναμη του διαβόλου μέχρι σε ορισμένο σημείο κάνουν και αυτοί σατανικά θαύματα. Μέχρι σε ορισμένο σημείο, γιατί η δύναμη του διαβόλου είναι περιορισμένη, πεπερασμένο όνο. Ο διάβολος δεν είναι Θεός, δεν έχει άπειρη δύναμη. Και γι' αυτό η Εκκλησία δέχεται και τη μαγεία και τη βασκανία και έχει ευχές για την μαγεία και για τη βασκανία. Ο δε Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή θέτει ως προϋπόθεση της Χριστού απολυτρώσεως την παραδοχή του σατανά και των έργων του. Ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ήλθε στον κόσμο ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, να λύσει, να διαλύσει, να καταλύσει, να αφανίσει τα έργα του διαβόλου. Ανάμεσα στα έργα του διαβόλου είναι και αυτά τα μαγικά πράγματα.
Έχει ένα, ας πούμε, υποστή βασκανία. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Ένας άνθρωπος που είναι φθονερός, λοιπόν, δέχεται ενέργεια από τον σατανά και διαμέσου αυτού του φθονερού ανθρώπου μπορεί να πάθει κάποιο κακό ένας άλλος άνθρωπος, να έχει ένα φοβερό πονοκέφαλο ή κάτι άλλο. Ο πατέρας μου, ο ύμνηστος, μου διηγεί το κάτι που μου, δύο περιστατικά που μου έκαναν έτσι μεγάλη εντύπωση. Πήγαιναν κάποτε από ένα χωριό σε άλλο το Συμπιθεριό για κάποιο συνοικέσιο. Ήταν μακρινή απόσταση μεταξύ των δύο χωριών και το Συμπιθεριό στο δρόμο κάθισε κάτω από ένα θεόρατο πλάτανο για να φάγουν. Και την ώρα που έτρωγαν, ένας φθονερός άνθρωπος που δεχόταν πείρια του σατανά, κοίταξε αυτό το θεόρατο πλατάνι και λέει: «Πω, πω, λέει, τι μεγάλο πλατάνι είναι, να το είχα αυτό στην αυλή του σπιτιού μου». Μόλις το είπε, δεν είναι παραμύθι αυτό, μου το είπε ο πατέρας μου. Λοιπόν, μόλις είπε να το είχα αυτό το θεόρατο πλατάνι στην αυλή του σπιτιού μου, κρακ, σκίστηκε στο μέσο. Και έφυγαν οι άνθρωποι, μόλις πρόλαβαν να φύγουν, να μην καταπέσει επάνω του στο πλατάνι. Επίσης μου ανέφερε ένα άλλο περιστατικό. Είχε αγοράσει δύο καματερά, δύο νεαρά βόδια που όργωνε το χωράφι. Τότε δεν είχαν μηχανές όπως σήμερα. Και ένας φθονερός χωρικός εκεί που είδε αυτά τα καματερά έτσι γερά βόδια χαριτωμένα, τα αποθαύμασε. Λέει: «Ρε Γιάννη, λέει, να είχα και εγώ, λέει, αυτά τα δύο βόδια, λέει, να οργώνω το χωράφι μου». Τη στιγμή εκείνη, λοιπόν, έσπασαν το άρωτρο και το ένα βόδι έκαμε συστροφές, σαν σβούρα γύρω-γύρω, έκανε συστροφές και έπεσε νεκρό. Ήταν γεγονότα. Λοιπόν, δεν είναι παραμύθια, διότι με λυπεί ότι στα μέσα της ενημερώσεως, στα κανάλια στην Αθήνα, γίνεται συχνά λόγος για μαγείες, μάγους, μάγισσες, πλωτιστάς, πνευματιστάς, μέντιουμ, δαιμονισμούς, σατανισμούς, και δεν παραδέχονται ότι υπάρχει διάβολος, σατανάς. Δεν παραδέχονται. Και δεν βγαίνει ένα συμπέρασμα. Δηλαδή λένε, χωρίς να βγάλουν ένα συμπέρασμα αν υπάρχει διάβολος. Το Ευαγγέλιο και η Παλαιά Διαθήκη, η Γραφή γενικώς, σαφώς κηρύττει την ύπαρξη του σατανά ως προσωπικού κακοποιού όντως και την ύπαρξη αγγέλων σατανικών, δαιμόνων, εκπεσόντων αγγέλων. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, υπάρχει, αλλά δεν μου απαντήσατε για το ερώτημα, ναι, στο ερώτημα το αρχικό για την ξεματιά, τις ξεματιάστρες. Ναι. Αυτές πραγματικά μπορούν να λύνουν αυτή τη βασκανία? Όχι, δεν πάμε σε πρόσωπα κοσμικά, άσχετα με την πίστη μας, με την πνευματική ζωή. Εάν ένας έχει υποστεί κάποια επίρρεια του σατανά, έχει ένα πονοκέφαλο ή κάτι άλλο, να προσευχηθεί στο Θεό ή να πάει στον ιερέα να του διαβάσει μια ευχή, ή αν δεν είναι ένας ιερεύς, να πάρει ένα σταυρό, να σταυρωθεί και να πει: «Κύριε, βοήθησέ με, Κύριε, πάρε το κακό από πάνω μου». Ή να πάει σε ένα ευσεβές πρόσωπο, πνευματικό πρόσωπο, που θα χρησιμοποιήσει σταυρό και προσευχή και λόγια του Θεού, όχι τίποτε σατανικά λόγια, και να πει: «Σταύρωσέ με». Ξέρω εγώ παλαιότερα μια ευσεβή γυναίκα που όταν κανένας πάθαινε πονοκέφαλο ή κάτι άλλο από βασκανία, σταύρωνε με το σταυρό, έλεγε: «Χριστέ μου, βόηθα αυτό το πρόσωπο», λέει, «πάρε το κακό πάνω» και γινόταν καλά. Αλλά δεν έλεγε πράγματα αυτά τα ανόητα και τα σατανικά. Μάλιστα. Ναι. Βεβαίως πιάσατε και το άλλο μεγάλο θέμα, το είχα σημειώσει να σας ρωτήσω, για τη μαγεία. Μήπως τελικά όλη αυτή η ενασχόλησή μας με τη μαγεία, το 666, είναι ένας τρόπος για να φύγουμε από το Θεό? Δηλαδή, αντί να μιλάμε για το Θεό, την ύπαρξή του και τι αυτός έχει δώσει τον άνθρωπο για να μπορέσει να πορευτεί σε μια δύσκολη εποχή, αρχίζουμε να ασχολούμεθα και να κάνουμε επιστήμη τον Αντίχριστο. Και δώσ' του Αντίχριστος. Και ξαναδώσ' του. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Και πάλι τα ίδια. Μήπως αυτό τελικά είναι ο στόχος του σατανά που λέγατε προηγουμένως, να προσανατολίσει και μιλάμε μόνο γι' αυτό? Συμφωνώ μαζί σας ότι δυστυχώς γίνεται υπερβολικός λόγος για τον Αντίχριστο και για το 666. Βέβαια η Γραφή διδάσκει ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, θα γίνουν τα άνω κάτω. Βεβαίως. Η Γραφή επίσης προφητεύει την εμφάνιση αυτού του αριθμού του 666. Είναι στο τέλος του 13ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως.
Και ασφαλώς αφού και οι πατέρες και οι προφήτες ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και εμείς θα ασχοληθούμε, αλλά όχι κατά κόρον. Κάναμε δηλαδή τη θεολογία αντιχριστολογία συνεχώς για τον Αντίχριστο, για το 666 κλπ. Όχι. Πολύ τιμή του κάνουμε του Αντιχρίστου και ασχολούμαστε τόσο πολύ με το θέμα του. Λιγότερο. Μάλιστα. Λιγότερο. Επειδή είναι εσχατολογική φυσικά η εποχή μας και είναι εσχατολογικά τα ενδιαφέροντα και υπάρχει πολλή ανησυχία στον κόσμο, θα γίνει λόγος και για αυτά τα πράγματα, αλλά θα μιλάμε για τον Χριστό προπάντων και δευτερευόντως για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον μπορούμε να τηρήσουμε τη συμβουλή σας, δεν σας κάνω άλλη ερώτηση πάνω σε αυτό. Θα σας ρωτήσω όμως γιατί τα τελευταία χρόνια, κύριε Σωτηρόπουλε, βλέπουμε μια έξαρση του φαινομένου της μαγείας. Μήπως και παλιότερα υπήρχε αυτό το φαινόμενο σε αυτή την ένταση ή και ακόμα περισσότερο, αλλά δεν υπήρχαν τόσα πολλά μέσα ενημέρωση για να το προβάλλουν. Τι από τα δύο συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Έξω από το χριστιανικό χώρο οργιάζει η μαγεία. Στην Αφρική, στην Ασία, οργιάζει η μαγεία. Συμβαίνουν καταπληκτικά πράγματα. Στην Αθήνα είχα κάνει από ένα τηλεοπτικό σταθμό σειρά εκπομπών για τα θέματα αυτά, τα μαγικά, τα δαιμονικά. Και πολλοί άνθρωποι έτσι προβληματίστηκαν. Αλλά μέσα στο χριστιανικό χώρο, δεν νομίζω άλλη εποχή να υπήρχε τόση έξαρση του μαγικού στοιχείου. Είναι στην εποχή μας, διότι είναι κατεξοχήν σατανική η εποχή μας. Εάν ο Ιωάννης γράφει στην Αποκάλυψη ότι όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται, αυτό ισχύει σήμερα περισσότερο. Μάλιστα. Κατά συνέπεια πρέπει να πούμε ότι, από ό,τι μας λέτε δηλαδή εσείς, ότι η μαγεία σήμερα είναι έξω από το χριστιανικό χώρο σε μεγάλη έξαρση, πάντα ήταν άλλωστε. Αλλά είναι και μέσα, αλλά στο, είναι χριστιανικό, και μέσα στο χριστιανικό χώρο, δυστυχώς. Αφού λεγόμενοι χριστιανοί έχουν σχέση με τους μάγους. Με μάγους και με μάγισσες. Μάλιστα. Να πάμε τώρα... Συγγνώμη κύριε Χαντζή, λένε ότι φεύγουμε από την εποχή του Ιχθύος, τη χριστιανική εποχή, και μεταβαίνουμε και εισερχόμαστε στην εποχή του υδροχώου, του σατανά. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, χριστιανοί, λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι κατ' ουσίαν έχουν γίνει αχριστιανοί και αντίχριστοι, οι οποίοι έπαυσαν να λατρεύουν τον Χριστό και λατρεύουν τον σατανά. Υπάρχουν τραγούδια με δίσκους για τον σατανά. «Γλυκέ μου σατανά, σε λατρεύουμε». Στην Πίζα της Ιταλίας, προετών, ο Πάπας κάλεσε τους εκπροσώπους των διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, ακόμη και άλλων θρησκειών, και εκπροσώπους των μάγων και των σατανιστών, για να προσευχηθούν όλοι μαζί, χριστιανοί, αλλόθρησκοι και μάγοι και σατανιστές, για την ειρήνη του κόσμου. Και οι μεν χριστιανοί έλεγαν «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε την ειρήνη στον κόσμο», δίπλα οι μουσουλμάνοι έλεγαν «Αλάχ, Αλάχ, δώσε την ειρήνη στον κόσμο», και δίπλα οι μάγοι και οι σατανιστές έλεγαν «Γλυκέ μας σατανά, δώσε την ειρήνη σου στον κόσμο». Εκεί φτάσαμε. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, ευθύνη μεγάλη φέρει κατά τη γνώμη σας και η ίδια η Εκκλησία. Όχι την μεγαλύτερη ευθύνη. Έπρεπε να διαφωτίζεται. Έπρεπε ο λόγος του Θεού, το κήρυγμα, όχι το τετριμένο, το ζωντανό κήρυγμα που άπτεται όλων των καυτών θεμάτων της κοινωνίας. Λοιπόν, έπρεπε να ενικεί πλουσίως στην Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Να ακούεται πλούσια μέσα στην εκκλησία. Που να πας την Κυριακή να γυρίζεις 10 εκκλησίες και μπορείς στη μία μόνο να υπάρχει κήρυγμα, και αυτό μπορεί να μην είναι και κήρυγμα της προκοπής. Μπορεί να είναι της προκοπής, ναι. Γιατί έχουμε συνειδητούς ιεροκήρυκες, αλλά μπορεί και να είναι έχουμε ένα τετριμένο πράγμα. Έχουμε παρακολουθήσει και κήρυγματα που ξέρουμε τι λένε. Εγώ υποτιμώ την νοημοσύνη του ακροατηρίου. Όχι, να σας πω κάτι και θέλω να το σχολιάσετε. Κατά επανάληψη έχω γράψει στην εφημερίδα στην οποία εργάζομαι σημειώματα, μικρά σχόλια στα οποία καλό, με τα οποία καλό τον Μητροπολίτη να λάβει μέτρα, αν και το ξέρει και ο ίδιος και έχει κατά επανάληψη τη Λίγη Κλείους, αλλά κάπου πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία που ορισμένοι ιερείς δεν μιλάνε στον κόσμο για αυτό που λέει το Ευαγγέλιο ή ο Απόστολος ημέρας. Τους κάνουν τον έξυπνο. Άκουσα εγώ ομιλία, ας πούμε, ιερέως που μας ξεκίνησε από το Ελαιόλαδο, πήγαμε στην οικολογία. Κάπου πιάσαμε και τον Απόστολο Παύλο κάπου στη διαδρομή και στο τέλος καταλήξαμε στα σφαγεία. Δηλαδή μια κατάσταση, δηλαδή για να κάνει τον έξυπνο στους ανθρώπους. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, κύριε Σωτηρόπουλε.
Αυτός, ενώ έχουμε από την άλλη μεριά ιεροκήρυκες στην Πάτρα και ιερείς φανταστικούς, δεν το συζητάω. Γεγονός, η Πάτρα είναι από τις πιο θρησκευτικές πόλεις της Ελλάδος. Αλλά πώς σχολιάζει το γεγονός ότι μερικοί παίρνουν την πρωτοβουλία να κάνουν ομιλίες στη στιγμή που άμα ανοίξει το στόμα τους καλύτερα να φεύγεις? Διότι κάνουν μονόλογο. Αν ήταν διάλογος δεν θα τολμούσαν. Δεν θα τολμούσαν, πιστεύετε? Να παρουσιάζονται εκεί και να λένε ανοησίες ή να κάνουν στοχασμούς. Το κήρυγμα δεν είναι στοχασμός. Δεν είναι φιλοσοφίες και αμπειλοφιλοσοφίες. Το κήρυγμα είναι κυρίως συνέστημα. Να μπορέσουμε να συγκλονίσουμε το λαό. Και το κήρυγμα είναι μέρος θείας λειτουργίας. Ασφαλώς. Ναι, ασφαλώς. Χρειάζεται σεβασμός απόλυτος τώρα, έτσι. Αυτό που λέτε, κύριε Χατζή, είναι ίσως το σπουδαιότερο από όλα όσα είπαμε. Το κήρυγμα είναι στοιχείο της θείας λατρείας. Έτσι. Κατά τις πράξεις των Αποστόλων, τέσσερα είναι τα στοιχεία της λατρείας. Η διδαχή, ίσον το κήρυγμα. Δασκαλία. Βεβαίως. Είναι η προσευχή, η θεία ευχαριστία και η κοινωνία που σημαίνει ή τον συμπνευματισμό των χριστιανών ή την ελεημοσύνη, την έμπρακτη αγάπη. Κατά συνέπεια, λοιπόν, διδαχή, προσευχή, μιλάμε για κομμάτι, θεία ευχαριστία και κοινωνία. Κομμάτι ενός μυστηρίου. Βεβαίως. Που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εμείς και όταν ακούμε, αλλά και εκείνος που μιλάει. Δυστυχώς όμως τα παραδείγματα που έχουμε δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις ευχάριστα, κύριε Σωτηρόπουλε. Το κήρυγμα δεν το λέω επειδή είμαι ιεροκήρυκας, κύριε Χαντζή, αλλά το λέει η Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Το κήρυγμα είναι το πρώτο, το αναγκαιότερο, το σπουδαιότερο έργο της Εκκλησίας, μιλάμε για έργα, το οποίο δημιουργεί τους συνειδητούς χριστιανούς που ξέρουν τι πιστεύουν και τους αληθινούς λάτρες του Θεού. Χωρίς κήρυγμα δεν υπάρχει χριστιανισμός. Και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που θα ακολουθήσουν, να συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Σωτηρόπουλο ένα θέμα που αφορά τη διαδικασία. Θα σας πούμε ποια διαδικασία. Τη διαδικασία της λειτουργίας σήμερα της Εκκλησίας στην Ελλάδα. Έχουμε παρατηρήσει προσφάτως κάποια φαινόμενα τα οποία θα έλεγα ότι χρήζουν ενός σχολιασμού και μάλιστα από έναν θεολόγο που γνωρίζει πολύ καλά τις γραφές. Αυτόν καιρό νομίζω... Πολύ καλά δεν ξέρει κανείς τις γραφές. Συγκριτικά με εμάς το λέω. Είναι άβυσο ζητημάτων οι γραφές, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Συγκριτικά με εμένα είναι 1.000.000 προς ένα, οπότε θα λοιπόν το πω έτσι. Κύριε Σωτηρόπουλε, παράλληλα αυτόν τον καιρό έχω την πληροφορία ότι ερμηνεύεται τη γραφή. Ναι. Εκεί προσπαθώ να κάνω μία μετάφραση. Είναι για λογαριασμό, γίνεται αυτό για λογαριασμό του Σταυρού. Διαθήκης, ναι. Του αδελφότητος. Ναι, μία μετάφραση της Καινής Διαθήκης στην πολύ απλή γλώσσα. Να καταλαβαίνει ο απλός πολίτης. Τη δημοτική, όχι τη δημοτική, να κάνω μία διευκρίνηση. Τη δημοτική, όχι τη δημοτική. Δεν μ' αρέσουν το έξαλλο γλωσσικό ιδίωμα, το μυξοβάρβαρο δεν μ' αρέσει. Μια καλή δημοτική γλώσσα. Μια γλώσσα την οποία μπορεί να καταλάβει η νέα γενεά, για την οποία ο κύριος Ράλης έθαψε την απλή καθαρέβουσα, έθαψε την ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Και σήμερα, όπως ξέρετε, η νέα γενεά έχει λεξιπαινία. Έχει. Λοιπόν, είμαστε γενεά γραμμάτων. Το έθνος το οποίο κατήχε τα σκύπτρα της διανοής στους παλαιούς καιρούς και θεμελίωσε όλες τις επιστήμες και τη φιλοσοφία, σήμερα κατήντησε έθνος αγραμμάτων, γιατί έτσι το ήθελε ο Ράλης, ο μασόνος των 33 βαθμών αποδεδειγμένα πράγματα, mm-hmm, και έτσι το ήθελαν και οι ομόφρονες. Θα μην λέτε για το Ράλη μόνο, έχουμε και μασόνες, οι ομόφρονες, γι' αυτό είπα. Έχουμε και οι ομόφρονες μέσα από το χώρο της Εκκλησίας. Δυστυχώς. Και δεσποτάδες. Δυστυχώς. Και έχουμε και, είχαμε και παλιά θεολόγου και έχουμε θεολόγους μεγάλους και τρανούς που κάποτε δεν δέχτηκαν να αποφασίσουν και να συνυπογράψουν την απόφαση ότι η μασονία είναι θρησκεία. Χαίρονται ότι το κατέχετε αυτό το θέμα. Ναι. Όταν έγινε παλαιότερα. Το θυμάστε αυτό, εσείς το ζήσατε, φαντάζομαι. Ναι, λοιπόν, ζητήθηκε από την Εκκλησία να αποφανθεί η θεολογική σχολή. Δεν υπογράφανε. Για τους μασόνους. Μπράβο, δεν υπόγραψαν όλοι. Δεν υπογράψαν δυστυχώς οι θεολόγοι. Πολύ καλά. Ναι, και βεβαίως εδώ είναι τη μεγάλη απορία. Είναι τελικά αυτή η ιστορία που λέγεται εκτονισμός θρησκεία ή όχι. Όταν μάλιστα μου έλεγε κάποιος ότι εμείς λέει θρησκεία από πώς, που εμείς ένα σωματείο είμαστε, σωματείο με μυστήρια, με χειροτονίες, με λατρεία, με προσευχές.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το σωματείο των οικοδόμων κάνει τέτοια πράγματα. Τα ίδια τα βιβλία των μασόνων. Να διαβάζουν θεοσοφία, να ασχολούνται με άλλες είδους, με άλλου είδους φιλοσοφικά ζητήματα άλλου επίπεδου, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα μείζων. Βεβαίως για την κοινωνία μας σήμερα και τι είναι ο τεκτονισμός, το ξέρουν όλοι πια. Τα ίδια τα βιβλία τους. Θα έχουμε αντιδράσει από αυτό που λέμε, να είστε βέβαιος, αλλά δεν πειράζει. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Είναι ευχάριστο πράγμα η αντίδραση. Και εμένα μου αρέσει. Τα ίδια τα βιβλία των μασόνων και η μασονική βίβλος της Ελλάδος αποδεικνύουν ότι η μασονία δεν είναι όπως ισχυρίζονται μερικοί μασόνοι για να καλυφθούν μια φιλοσοφική οργάνωση, κίνηση, μια φιλανθρωπική οργάνωση, κοινωνική, αλλά είναι θρησκεία, μυστηριακή θρησκεία, όπως ήταν η θρησκεία του Μήθρα, τους, ο Ισίριδος στην Αίγυπτο, ξέρω εγώ, με μυστήρια όπως τα μυστήρια της Κυβέλης, τα μυστήρια τα Ελευσίνια, είναι άλλου είδος θρησκεία. Και ο Δε Ψαροδάκης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό περισσότερο θέμα. Από όλους με το θέμα της μασονίας. Τώρα τελευταία σε ένα μεγάλο τόμο που εξέδωσε αποδεικνύει επί τη βάση των βιβλίων των ιδίων των μασόνων ότι ως Θεό οι μασόνοι λατρεύουν τον Νεοσφόρο. Να περάσουμε τη βοήθειά του. αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, νομίζω έχει συζητηθεί όχι αρκετά. Μπαίνουν φραγμοί σε αυτά τα θέματα, συζητώνται, ξέρετε. Δεν μπορεί όμως, κύριε. Να σας αποκαλύψω κάτι. Κύριε Χατζή, να σας αποκαλύψω κάτι δημόσια. Προσπάθησαμε να κάνουμε παλιά στη Μητρόπολη μια διακοπή και εκεί σταμάτησε. Σταμάτησε στη Μητρόπολη. Βεβαίως. Είναι η πρώτη φορά που το λέμε. Απορώ και υφίσταμε, έλεγε κάποιος. Απορώ και υφίσταμε. Αυτό συνέβη. Πάντως ο Μανέας, ο αρχιμασόνος, προσφάτως δήλωσε ότι μέσα στη μασονία υπάρχουν και εν ενεργεία ιεράρχες. Ναι, δεν το ξέρω, ναι. Επανειλημμένως προκλήθηκε η Ιερά Σύνοδος να μηνύσει τον Μανέα, δεν εμήνυσε. Προσφάτως η ιεραρχία. Αν το μηνύσει, θα πάει όλος και θα πει ποιοι είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι Έλληνες δεν είναι κουτί, καταλαβαίνω. Και βγάζω τα συμπεράσματά του. Προσφάτως η ιεραρχία έλαβε απόφαση εναντίον της μασονίας και δήλωσαν οι ιεράρχες ότι δεν είναι μασόνοι. Αποσίαζαν όμως 20 ιεράρχες από τη σύνοδο, λείπουν 20 υπογραφές. Εκτός δε τούτου οι μασόνοι λέγουν και γράφουν στα έντυπά τους ότι για τους ιεράρχες κάνουν εξαίρεση για να μην τους κυνηγούν οι χριστιανοί. Μπορούν οι μασόνοι ιεράρχες να δηλώνουν ότι δεν είναι μασόνοι. Γι' αυτό δεν μας ικανοποιεί πλήρως η απόφαση της ιεραρχίας εναντίον της μασονίας και υπογραφές ότι των ιεραρχών. Είπαμε λοιπόν 20 υπογραφές, αποσίαζαν 20 ιεράρχοι. Θα θέλαμε να μηνυθεί ο Μανέας ως οικοφάντης. Οπότε θα αναγκαζόταν να πει ποιοι είναι. Να πει ποιοι είναι αυτοί και οι μασόνοι ιεράρχοι. Και τότε θα γινόταν το μεγάλο γέλιο. Ναι. Ίσως, να είστε βέβαιος. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Περάσαμε το καθορισμένο χρόνο για να κάνουμε τη διακοπή στη μέση της εκπομπής, όμως θα γυρίσουμε εδώ πάλι με τον κύριο Σωτηρόπουλο να συνεχίσουμε αυτή μας την κουβέντα. Μιλάμε για τη διάρθρωση και τη διαδικασία που ακολουθεί σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος. Θα μιλήσουμε για το μέλλον αυτής της Εκκλησίας, πώς τα βλέπει ένας άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως έχουμε και ένα ερώτημα έκπληξη στο τέλος για τον κύριο Σωτηρόπουλο. Πάμε για διαφημίσεις και σε λίγο πάλι κοντά σας. Να πω ότι για όσους ενδεχομένως άνοιξαν τώρα τους δέκτες, ότι κοντά μας είναι ο κύριος Σωτηρόπουλος, γνωστός θεολόγος. Μιλήσαμε για το θέμα της μαγείας, έτσι λίγα πράγματα είπαμε, δεν τα κάναμε σε ανάλυση. Σήμερα είπαμε μερικά ερωτήματα για να μπλέξαμε και λίγο με το θέμα του τεκτονισμού. Μιλήσαμε φυσικά για το υπερηβόητη Αβασκανία. Εν πάση περιπτώσει είπαμε κάποια πράγματα σε γενικές γραμμές, για το μοναχισμό βεβαίως. Και όλο αυτό το αλυσιδερίσι που παρακολουθούμε, ναι, είπα τον τεκτονισμό. Όμως εγώ θα του κάνω μια δημόσια πρόσκληση ότι ένα-ένα από αυτά τα θέματα θα ήθελα εν καιρό να τα παρουσιάσουμε αναλυτικά με συγκεκριμένα ρεπορτάζ που θα τα βλέπουμε έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τα σχόλια και με άλλους καλεσμένους πιο αναλυτικά. Επειδή
Λοιπόν, θα τον έχουμε κοντά μας κάποιες εβδομάδες. Θα εκμεταλλευτούμε την παρουσία του εδώ μαζί με άλλους καλεσμένους, να υπάρχει και ο αντίλογος σε κάποια ζητήματα για να κάνουμε την συζήτηση πιο ενδιαφέρουσα και να βγάλουν τα συμπερασματά τους πιο άνετα οι φίλοι τηλεθεατές. Βεβαίως, το θέμα του τεκτονισμού, λίγαν συντόμως, ενδεχομένως να είμαστε γεροί και την ερχόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια αναλυτική αναφορά σε αυτό το ζήτημα. Θέλω να περάσουμε τώρα στην διοικούσα εκκλησία, μια εκκλησία η οποία δεν ξέρω, υποτίθεται ότι όλοι αυτοί που είναι ιεράρχες είναι φωτισμένοι, το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει εκεί, τους τα λέει κτλ. Είπατε ένα γίνεται... ρήμα, υποτίθεται. Ναι, ξέρω και εγώ τώρα τι να πω. Υποτίθεται. Δεν είμαι το Άγιο Πνεύμα να ξέρω τι έκανα. Για άλλους υποτίθεται και για άλλους είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Ότι φωτίζει το Άγιο σήμερα Πνεύμα. Σήμερα βλέπουμε να. Ή μάλλον κύριε Χατζή, ναι. Φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο και ο Χριστός και ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η θεολογική εξήγηση του πράγματος. Αλήθεια. Αλλά εάν κανείς κλείνει τα μάτια του, δεν δέχεται το φως. Να ρωτήσω κάτι. Ο ήλιος σήμερα... ανέτειλε σήμερα, αλλά οι τυφλοί δεν βλέπουν το φως. Μάλιστα. Βλέπουμε σήμερα ότι. Εκάμισαν, λέει, τους οφθαλμούς, δηλαδή μόνοι τους έκλεισαν τα μάτια τους πολύ. Μάλιστα. Κύριε Σωτηρόπουλε, σήμερα βλέπουμε η Εκκλησία βαδίζει σε έναν δρόμο. Τα τελευταία γεγονότα έχουν αρχίσει να καταλαγιάζουν σε ό,τι αφορά τη Λάρισα, σε ό,τι αφορά τις άλλες Μητροπόλεις όπου είχε γίνει εκείνος ο χαμός. Στη Λάρισα. Δεν θα πάω στο ποιος έχει δίκιο ή όχι. Δεν νομίζω ότι θα καταλαγιάσουν. Βλέπουμε μια. Οι Λαρισαίοι, ναι, είναι αποφασισμένοι να δώσουν τη μάχη. Μάλιστα. Μέχρι ότου, όπως δείξαμε σε μια άλλη ραδιοφωνική εκπομπή στο ραδιογάμα. Μέχρι ότου αποφασίσουν οι κρατούντες στην Εκκλησία να επαναφέρουν το απαράγραπτο δικαίωμα των χριστιανών που ίσχυε τους πρώτους αιώνας. Να εκλέγει ο λαός τους ποιμένας του. Ο ευσεβής λαός. Όπως εκλέγει τους βουλευτάς του. Δεν μπορεί να ισχύσει μόνο για μια Μητρόπολη αυτό. Να ισχύει για όλη την Ελλάδα. Αγωνίζονται για όλη την Ελλάδα. Για την Μητρόπολη Λαρίσης. Για όλη την Ελλάδα. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνεται αγώνας για κάτι το αυτονόητο. Το βλέπω λίγο παράλογο, δεν ξέρω. Δυστυχώς καταπάτησε τα δικαιώματα του ευσεβούς λαού. Στους διαδρόμους της Μονής Πετράκη βγαίνει ο επίσκοπος τώρα. Δυστυχώς. Λοιπόν, τα ξέρετε και τα ξέρουμε όλοι και όλος ο ελληνικός λαός τα γνωρίζει. Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα. Και εμπέζουν το Άγιο Πνεύμα και λένε πνεύμα τι Αγίου εξελέγει και το. Και ένα θεός ξέρει που είναι το Άγιο Πνεύμα κλπ. Το πνεύμα του Άγιο, είπε μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, δεν εκλέγει όλους. Πιο πολλούς τους εκλέγουν οι κλίκες. Έτσι είναι. Αλλά χειροτονεί όλους, ενεργεί δια πάντων, χάρη τη σωτηρία στο λαό. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι. Για το Καϊάφα ενήργησε. Βεβαίως. Ο Καϊάφας φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και πήγε κάποια προφητεία, λέγει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία πού βαδίζει. Έχουμε και βλέπουμε έναν αρχιεπίσκοπο ο οποίος άρρωστος προσπαθεί να κρατηθεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, δεν λέει να φύγει. Δεν προσπαθεί να κρατηθεί, προσπαθούν να τον κρατήσουν. Ναι, εντάξει, μερικοί που έχουν συμφέροντα. Η κλίκα. Είναι το καρτέλ το εκκλησιαστικό αυτό. Αν τον το αγαπούσαν, οποίο... θα το έλεγαν μακαριότατε. Πλησιάζει η ώρα να μεταβεί στην αιωνιότητα. Κοίταξε την ψυχή σου. Και παράδωσε τη διοίκηση της Εκκλησίας σε στιβαρά χέρια κλπ. Και εδώ είναι το σημείο αναφοράς, η ερώτηση που σας έλεγα νωρίτερα. Πιστεύετε, κύριε Σωτηρόπουλε, ότι σήμερα μπορεί εν ηρεμία να εκλεγεί ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος θα πάρει στα χέρια του το τιμόνι της δικούς της Εκκλησίας, πάντα μιλάω. Πιστεύετε ότι έτσι εύκολα θα γίνει αυτή η δουλειά? Μήπως ο κύριος Σεραφείμ έχει φροντίσει με την κλίκα του να μεθοδεύσει και να δρομολογήσει τις εξελίξεις όπως εκείνος θέλει? Δυστυχώς σημαίνει αυτό το τελευταίο που είπατε. Και μπορούμε να δούμε, εγώ ερώτηση κάνω. Για να μην αναφέρω όνομα, μπορούμε να δούμε αρχιεπίσκοπο, ένα μητροπολίτη, όμοιον του Σεραφείμ, ή μάλλον κοσμικότερο από τον Σεραφείμ, διότι είναι ο εκλεκτός του. Αυτόν συνιστά και γίνονται μεθοδεύσεις για να έρθει αυτό στο θρόνο. Μάλιστα. Ποιος είναι ο εκλεκτός του? Είπαμε να μην αναφέρουμε όνομα. Καλά, εγώ ρωτάω, τι να κάνω, η δουλειά μου είναι. Θα αναφέρω τότε δύο ονόματα. Ένας γέροντας, ο πατήρ Πορφύριος. Δεν ζει πια. Ο οποίος είναι στην αιωνιότητα. Τον γνώριζα επί 12 έτη. Ήταν όντως χαρισματούχος.
είχε σε τρομερό βαθμό και το διορατικό και το προορατικό και το ιαματικό χάρισμα. Χωρίς υπερβολές αυτά τα πράγματα. Σε ανύποπτο χρόνο είπε ότι οι αντίχριστοι οι οποίοι κυβερνούν το κράτος για να εξευτελίσουν τελείως την Εκκλησία θα μεθοδεύσουν τα πράγματα, θα προσπαθήσουν να κάνουν αρχιεπίσκοπο τον Δωδώνης, αλλά δεν θα το επιτύχουν, είπε. Αυτό μου το είπε πρόσωπο που ήταν πολύ κοντά στον πατέρα Πορφύριο και το άκουσε, μου είπε με τα αυτιά του. Ο Σεραφείμ όμως μεθοδεύει να κάνει τον Σετάκη των Ιωαννίνων, αυτόν ο οποίος είναι τελείως ανέσχυντος και τον βλέπει να παρουσιάζει μπροστά τη τηλεόραση καπνίζοντας το τσιγάρο του. Μάλιστα. Κοσμικότατος άνθρωπος, να μην πούμε περισσότερα. Μόνον αν γίνει ένα θαύμα θα δούμε καλόν αρχιεπίσκοπο, αν γίνει ένα θαύμα. Προσφάτως ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης τάραξε και πάλι τα νερά με μια δήλωσή του ότι ιεράσαμε να φύγουμε. Ναι. Ναι. Πώς το ερμηνεύεται αυτό, πώς ξαφνικά του ήρθε τώρα να πει ότι να φύγουμε, ιεράσαμε. Να σας πω όμως τι είπε ένας άλλος. Ναι, αλλά δεν τον είδα να φεύγει όμως. Δεν τον είχε, άκουσα ότι είχε σκοπό να φύγει. Και ένας άλλος επίσκοπος... Εσείς μιλάτε λέει, μαζί του. Δεν να σας πω, ναι. Και ένας άλλος επίσκοπος, στη Φλόρινα είναι βέβαια ο Φλωρίνης, εγώ στη έδρα μου είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά μιλάτε αλλά και... πληροφορούμε τα πράγματα. Ένας άλλος επίσκοπος, ο παλαιότερος επισκόπος και δυναμικός, του λέει μην κάνεις το λάθος να παραιτηθείς, θα σε εξαπατήσουν, δεν θα κάνουν επίσκοπο αυτόν που θέλεις να σε διαδεχτείς στη Φλόρινα, έναν καλό κληρικό, θα σε εξαπατήσουν και θα στείλουν κάποιον άχρηστο στη Φλόρινα. Είναι μια κριτική Μητρόπολη, οι κυρίοι είναι δύσκολοι, κάθισε στη θέση σου, του είπε. Και τον άκουσε. Και αν στέλνανε εκεί ένα σκανδαλοποιό, τι γίνεται, θα διαλυόταν όλο αυτό το έργο. Βέβαια θα πείτε, αύριο θα αναχωρίζει την αιωνιότητα ο Φλωρίνης, δεν είναι κανείς αιώνιος επάνω στη γη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Να ζει και να το παλέψει. Ακριβώς. Όσο ζει, τουλάχιστον να κρατήσει εκεί τη Μητρόπολη στα χέρια του. Ξέρετε, ένας ανάξιος επίσκοπος, δεν θέλω αυτού να αναφέρω το όνομα. Πολύ ανάξιος, σκανδαλοποιός μεγάλος. Ξέρετε τι είπε, φριάτοντας εναντίον του Φλωρίνης. Να πεθάνει ο Αυγουστίνος και θα ζητήσω μεταθητό για τη Φλόρινα για να διαλύσω όλο το έργο του. Συνετός επίσκοπος. Όχι συνετός, άλλος. Είναι κι άλλοι ασύνετοι. Το πήγαινα στο... Το καταλάβατε εδώ στον υπενιγμό μου. Λοιπόν, είναι άλλος, όχι αυτός, ασφαλώς κατάλαβα τον υπενιγμό σας, άλλος επίσκοπος. Από σήμερα... τους μεγάλους σκανδαλοποιούς που έχει ταράξει την Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά. Δύο-τρεις είναι οι πιο μεγάλοι. Δεν με στοιχείς γιατί δεν τον αναφέρω. Ο Μπεκιάρης είναι. Α, που τον έχουν βάλει σε μια Μητρόπολη. Που τον είχαν στη Λάρισα, ξεσηκώθηκε Λαρισαί, δεν μπόρεσε να παραμπεί και τον βάλανε σε άλλη μια μικρή Μητρόπολη. Μια μικρή Μητρόπολη τώρα που τον έχουν, για να τον κάνουν επίσκοπο σε γενικά. Ο Μπεκιάρης, μάλιστα. Πάντως το ερώτημα που ήθελα να σας κάνω και σας είπα την ερώτημα έκπληξη για εσάς, όσο δεν περιμένατε να σας ρωτήσω κάτι που αφορά προσωπικά τον Αυγουστίνο Καντιώτη. Κανείς δεν ζει αιώνια, το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε όλοι μας. Άλλωστε εσείς θεολόγοι τα ξέρετε καλύτερα αυτά. Μόνο την ώρα που θα έρθει ο Αρχάγγελος να μας πει, πάρε το χέρι και μας πει πάμε, αυτό δεν ξέρει κανείς. Ευτυχώς που υπάρχει ο Αρχάγγελος και κόβει κεφάλια. Φανταστείτε να μπορούσαν οι κακοί ηγέτες εννοώ να βασίλευαν αιωνίως και να μας καταπατούν αιωνίως. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί οι καλοί είναι λίγοι πάντοτε. Ποιος θα διαδεχτεί, γιατί είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό για πολύ κόσμο. Υπάρχει μια οργάνωση, ο Σταυρός από μια μεριά. Υπάρχει μια οργάνωση κόσμο από την άλλη μεριά. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, σε εισαγωγικά οπαδοί του, σε εισαγωγικά βεβαίως πάντα. Εντάξει. Χριστιανοί Ορθόδοξοι είναι, ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδας, δεν υπάρχει αίρεση εδώ. Αλλά όμως συμπαθούν ιδιαιτέρως και στα κηρύγματά του τρέχουν στον πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη, ο οποίος τώρα έχει πολύ καιρό να κηρύξει στην Αθήνα. Ναι, βέβαια. Έχει είναι 90 ετών άνθρωπο. Ναι, δεν έχει. Το μεν πνεύμα σταματήσε και η διοικέτευση των κασετών, γιατί έβγαινε καμιά φορά καμιά κασέτα καινούργια, σταμάτησε και αυτό. Τι θα γίνει όλη αυτή η ιστορία, υπάρχει διάδοχη, ποιος είναι ο διάδοχος σήμερα στην του Αυγουστίνου στην αδελφότητα, στην αδελφότητα θα υποδείξει ο πατήρ Αυγουστίνος ένα πρόσωπο πνευματικό,
να είναι ο ηγούμενος της αδελφότητος, ή θα εκλέξει η αδελφότητα ένα πνευματικό πρόσωπο, ένα κληρικό, να είναι ο συνεχιστής. Πόσα μέλη έρθουν για αδελφότητα σήμερα? Είμαστε καμιά τριανταριά μέλη, 40. Λοιπόν, μέλη της αδελφότητας. Ναι, ναι, στα αλλά μέλη, περί την αδελφότητα. Περί την αδελφότητα υπάρχουν οπαδοί, όπως είπατε, σε όλο τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, όχι επειδή είναι πνευματικός μου πατέρας και δάσκαλος ο πατήρ Αγωστίνος, αλλά επειδή είναι η αντικειμενική αλήθεια. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο περιοδεύω από Αμερική μέχρι Αυστραλία, στη συνείδηση των πιστών, των συνειδητών χριστιανών. Φοβάστε. Την πρώτη θέση έχει ο Αυγουστίνος. Συγγνώμη, θα σας διακόψω. Φοβάστε μήπως έχουμε μια ιεροποίηση αυτού που είναι σήμερα ο Αυγουστίνος Καντιώτης? Προσέχτε, σε υπερθετικό βαθμό. Μήπως έχουμε παρανόηση του έργου και της διδασκαλίας του? Μήπως έχουμε φανατικούς οι οποίοι θα σηκώσουν ένα μπαϊράκι και θα πούνε τα γνωστά, ξέρετε, αυτά έλεγε και δεν τα έλεγε ποτέ? Γιατί 5-6 άνθρωποι ξέρετε τι έλεγε εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας. Ναι. Έτσι. Ο Φλωρίνης Αγουστίνος. Και έχουμε ένα φαινόμενο, ναι, καντιωτισμού με τα θάνατον, που και βέβαιος τον ίδιο θα βλάψει και το έργο του, αλλά και θα βλάψει και την ίδια την Εκκλησία. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν καλλιέργησε ποτέ το. Όχι, αυτός δεν το καλλιέργησε. Και λέω, δεν μήπως. Δεν ποτέ το φανατισμό, ναι, αλλά το ζήλο. Χαρακτηρίζεται ως φανατικός πάντως. Και από το, στον κόσμο του. Άλλο θέμα. Έτσι. Άλλο θέμα αυτό. Και ο Χριστός χαρακτηρίστηκε όχι απλώς ως φανατισμό, ως φανατικός, ως δαιμονισμένος και ως παράφρον. Εξαίστη, έλεγαν. Και πήγαν να περιμαζέψουν τον Χριστό. Μάλιστα. Λοιπόν, ότι τρελάθηκε. Λοιπόν, ο πατήρ Αυγουστίνος τώρα εργάζεται 60 και πλέον έτη 65. Μέσα στην Εκκλησία. Ναι. Τις ιδέες του τις έχει διατυπώσει μέσα σε βιβλία, έχει βιβλία 85 πολλά. Περίπου βιβλία. Χιλιάδες άρθρα, δηλώσεις κλπ. Το πνεύμα του είναι πατερικό, οι εχθροί του, γιατί έχει εχθρούς που εξετάζουν τα λόγια του, τα γραπτά, τα προφορικά, με το μικροσκόπιο και το τηλεσκόπιο, δεν βρήκαν ποτέ τίποτε το αντιγραφικό εναντίον της γραφής και εναντίον των πατέρων της Εκκλησίας. Η διδασκαλία του είναι ακρεφνής, ορθόδοξη διδασκαλία, και το παράδειγμά του είναι παράδειγμα ανθρώπου με πλήρη. Όχι, εγώ δεν. Κοιτάξτε, αυτά που μου λέτε τα, ναι, ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Εγώ κάτι, μιλάω το μετά τι θα γίνει. Μήπως ορισμένοι για να εκμεταλλευτούν τον. Τώρα δεν μπορούν να το κάνουν αφού, ναι, ζει. Ναι. Δεν γίνεται. Κάποιοι. Δεν μιλάω από εσάς, ναι, μέσα από την οργάνωση. Μιλάω γενικότερα. Και αρχίσουν εμείς, είμαστε με τον Καντιώτη και τότε που πτώ και δώσ' του Καντιώτη και έχουμε άλλα παρατράγουδα. Έχουν γίνει αυτά. Είναι γνωστοί ποιοι είναι. Έχουν γίνει, ναι, πάντως με άλλες περιπτώσεις. Είναι γνωστοί ποιοι είναι οι φίλοι του πατρός Αγωστίνου, του πνεύμα του πατρός Αγωστίνου. Οι εχθροί μας δεν μπορούν να παραστήσουν τους φίλους τους. Ξέρουμε όλους ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι είναι οι εχθροί. Αλλά τίποτε δεν μπορούν να δημιουργήσουν εις βάρος της Εκκλησίας όταν απέλθει στην ονειότητα ο πατήρ Αγωστίνος. Θα τιμηθεί σύμφωνα με το έργο του, γιατί στη ζωή του δεν έκανε ποτέ ούτε ένα συμβιβασμό, ούτε για δείγμα θα λέγαμε, ένα συμβιβασμό δεν έχει κάνει ποτέ με τους ισχυρούς της γης. Και στη ζωή του δεν υπάρχει, θα έλεγα, μια μέρα με διάλειμμα, να πει να ξεκουραστώ μια μέρα, είναι γεγονός αυτό. Να σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε σήμερα. Κοπίασε, κύριε Χαντζή, όσο κανείς στην εποχή μας. Δεν είναι υπερβολή αυτό, ούτε το λέμε. Είναι γνωστό. Είναι εμείς γνωστό. Δεν που είμαστε κοντά του, δεν έχουμε κανένα λόγο να εκφραστούμε κολακευτικά για το όνομά του, διότι εμείς έχουμε υποστεί τον αγριότερο έλεγχο όσοι είμαστε κοντά του. Μείναμε κατόπιν αυστηροτάτων ελέγχων. Δεν μας κολάκευσε ποτέ και θυσιάσαμε πτυχία, θυσιάσαμε κοσμική εξέλιξη. Όλα αυτά δεν έχουμε λόγους να πούμε να τον κολακεύσουμε, γιατί δεν έχουμε κανένα υλικό όφελος να πούμε. Κανένα κοσμικό όφελος. Όσοι είναι κοντά του, ούτε δεσποτάτες μπορούν να γίνουν, ούτε καθηγητές πανεπιστημίων μπορούν να γίνουν. Είναι υποδισμένοι των αρχών και των εξουσιών. Θέλω να πω κάτι χαρακτηριστικό για αυτό που είπατε. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο οποίος είναι φανατικός εχθρός του Φλωρίνης και έχει γράψει άρθρα εναντίον του, διότι του ίσχυσε έλεγχο ο Φλωρίνης για αντικανονικές πράξεις και για αιρέσεις. Το 94 προ
2 ετών, στο περιοδικό του έγραψε 2 άρθρα με επικεφαλίδα «Δαιμονισμός», για να καταλήξει, ακούστε, να φρίξετε, να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο του δαιμονισμού στις ημέρες μας παρουσιάζει ο Καντιώτης. Και φοβούμε, το τελευταίο θα το προσέξετε, να γελάσετε, φοβούμε, λέει, ότι ο Καντιώτης και μετά θάνατον θα ταλαιπωρεί την Εκκλησία, διότι υπάρχει ο μέγας φόβος να ανακηρυχθεί Άγιος. Είναι να γελά κανείς, δεν είναι? Σας ευχαριστώ θερμά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε λίγαν συντόμως, όπως άλλωστε το είπαμε δημόσια, σας δέσμευσα, θέλατε δεν θέλατε, για το μεγάλο θέμα αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Κοντά σας θα είμαστε με άλλα νέα και βεβαίως με κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την πόλη μας τη Δευτέρα το μεσημέρι, αμέσως μετά το Βελτίο Ειδήσεων, και εύχομαι την ερχόμενη Τετάρτη να έχουμε τη δυνατότητα και πάλι να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα που είπαμε, του εκτονισμού προηγουμένως, έχοντας και για τα άλλα θέματα λίγο να τα εξαντλήσουμε. Ενδιαφέρουν τον κόσμο από τη θεολογική του πλευρά, εγώ θέλω να τα δούμε, και όχι από την καθαρά δημοσιογραφική, εκεί που δέρνει ο ένας τον άλλον. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Καλό σας βράδυ. Την εκπομπή Τοπικά με Τοπικά σας προσφέρει ο εκπαιδευτής.